Με πρώτο του Γιάννη Ιωαννίδη. Η αυτογραφία λοιπόν του Ξανθού του ελληνικού μπάσκετ παρουσιάστηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τους δημοσιογράφους του Βασίλη Σκουντή και τον Δημήτρη Καρίδα, στο γεμάτο από κόσμο φουαγέ της πλατείας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Περίπου ένας χρόνος πέρασε από τότε που έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας τεχνικός. Ήταν μια συγκινητική βραδιά. Ας δούμε. Για να δούμε το θέμα. Με την παρουσία πλήθους βετεράνων αλλά και εν ενεργεία αθλητών, παραγόντων, προπονητών, εκπροσώπων φορέων του μπάσκετ, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατό του η επίσημη παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Γιάννη Ιωαννίδη με τον τίτλο «Γεννημένος νικητής» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης άφησε ένα πάρα πολύ έντονο αποτύπωμα, χαράκωσε τις καρδιές μας, σημάδεψε τις ζωές μας και άφησε πίσω ένα legacy, όπως λένε και στο χωριό μου. Μια ανεκτήμητη κληρονομιά, την οποία σήμερα δεν θα την αξιολογήσουμε, θα χρειαζόμασταν μέρες και ώρες και το βιβλίο δεν θα είχε τις συγκεκριμένες σελίδες. Θα έπρεπε να βγει σε πάπυρους βλαρούς. Ένα πράγμα να ξέρω. Προσπαθήσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν διαβάζετε αυτό το βιβλίο, γιατί περισσότεροι το ξέρατε, τον έχετε ζήσει, τον έχετε συναντήσει, έχετε δουλέψει μαζί του, έχετε μιλήσει, να βγαίνει από μέσα όχι ο Καρίδας και ο Σκουντής και ο Καρίδας, αλλά ο ίδιος ο Ιωαννίδης. Αν αυτό, την ώρα που θα το διαβάζετε, δείτε το πρόσωπό του να τα λέει, σημαίνει ότι κάτι κάναμε καλά. Το Ιωαννιδάκι είναι καταρχάς η επιμονή που είχε, που την έχω πάρει κι εγώ, το πείσμα και ότι προσπαθείς μέχρι τέλους να κάνεις κάτι ακόμα κι αν δεν ξέρεις ότι δεν θα το πετύχεις, αλλά εσύ το φτάνεις μέχρι στα άκρα. Το δικό του μήνυμα έστειλε μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο ο Νίκος Γκάλης. Έχασα έναν φίλο καλό, έχασα έναν μέλος της οικογένειας, δηλαδή γιατί τόσα χρόνια μαζί ήμασταν οικογένεια, τι να πω. Ο Ξανθός ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να χάσει με τίποτα. Θα έκανε τα πάντα, θα θυσίαζε μέχρι και την υγεία του για να κερδίσει ομάδα. Η τυχαία δεν έγινε. Ο Γιάννης, κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών, είχε κάποια στοιχεία τα οποία δεν βρίσκεις τόσο εύκολα στη σημερινή εποχή. Και επειδή εγώ έχω μια πολύ μεγάλη διαδρομή μέσα στα γήπεδα και σαν παίκτης και σαν προπονητής και έχω συνδιαλλαγή με κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου, σας λέω ότι ο Γιάννης είχε κάτι που δεν το είχαμε όλοι μας. Εγώ θα βάζα αντί για γεννημένος νικητής, θα βάζα γεννημένος ηγέτης. Γιατί αν σκαλίσεις τι ήταν αυτό. Το δικό του μοντέλο ήταν ότι είχε μια σαφέστατη εικόνα προς το που ήθελε να πάει και ανάγκασε όλους μας να τον ακολουθήσουν, ακόμα και θέλαμε να πάμε αλλού. Ευχαριστώ όλους εσάς που με την παρουσία σας εδώ απόψε θυμάται τη μνήμη του ανεπανάληπτου Γιάννη Ιωαννίδη. Ασφαλώς υποχρειάστηκε συγκίνηση, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το βιβλίο που παρουσιάστηκε χθες. Είχαμε κι άλλο στην Αθήνα. Παρουσίαση στην Αθήνα, Τρωτός Άτρωτος. Ο τίτλος του βιβλίου για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ήταν φυσικά παρόν ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ και συγκινήθηκε ιδιαίτερα όταν του έδωσαν να κρατήσει την μπάλα του Ευρωμπάσκετ του 1987. Θα τον ευχαριστήσουμε πολύ για να δούμε το θέμα. Ο αρχηγός, η ψυχή, ο προπονητής, ο άνθρωπος Παναγιώτης Γιαννάκης. Τρωτός Άτρωτος. Ο τίτλος της αυτοβιογραφίας για τον δράκο του ελληνικού μπάσκετ, διαχειρός Παντελή Βλαχόπουλου. Καθημερινά να πολεμάω αυτό το ανθρωπάκι που έχουμε όλοι μας μέσα μας, που μας κάνει να σταματάμε την προσπάθεια, να υπερβούμε τα βουνά που φτιάχνουν οι απαιτήσεις της ζωής μας και η καθημερινότητά μας. Η επιτυχία της εθνικής ομάδας του 1987 που απογείωσε το ελληνικό μπάσκετ, εμπνέοντας πολλούς νέους να ασχοληθούν με το άθλημα και στη συνέχεια ο ίδιος ως προπονητής πλέον που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ το 2005. Δεν περνούσα από το μυαλό μου που θα φτάσει αυτό. Δεν περνούσα. Το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Θα γεμίσει όλη η Ελλάδα γήπεδα μπάσκετ. Όλη η δικιά μου γενιά παίξαμε μπάσκετ χαρί στον coach και τους άλλους πολύ μεγάλους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ. Ήμασταν πολύ τυχεροί που αγαπήσαμε αυτό το άθλημα και γενικά τον αθλητισμό μέσα από εσάς. Τεράστια τιμή για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, η αναγνώριση του σπουδαίου Μάικ Σιζεύσκη, που ως προπονητής της Dream Team ιτήθηκε στο Παγκόσμιο της Ιαπωνίας 2006 από την εθνική μας ομάδα. It has been an honor to be your friend and compete against you. And although I'd rather not lose,
if there's one coach, if I had to lose one game, and I did lose that game, I would lose it to you, because you are that good. Ο Γιώργος Νταλάρας αφιέρωσε στο Γιαννάκη το Αγριολούλουδο, το αγαπημένο του τραγούδι. Ενώ συγκινητική στιγμή, η ασίστ του αρχηγού στον τίμιο γίγαντα Αργύρη Καμπούρη. Ο Παναγιώτης είναι ένα βιβλίο από μόνος του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας, όπως βιβλίο έγραφε. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιον να το διαβάσει και να καταλάβει πώς ένας άνθρωπος που έχει αρχές στη ζωή του, που έχει ηθική, πώς μπορεί να προχωρήσει. Λίγο αργότερα ήρθε η πρώτη κρυάδα. Μου είπε, ξέρεις κάτι, δεν θέλει να βγούμε. Διατήρησα την ψυχραιμία μου. Σκεφτόμουν, Παναγιώτη μη σκάς, ούτε η πρώτη γυναίκα είναι, ούτε η τελευταία. Κούνια που με κούναγε. Το χειρόγραφο της τελευταίας σελίδας του βιβλίου διάβασε ο ίδιος ο συγγραφέας. Σε 50 χρόνια που δεν θα υπάρχω, θα ήθελα η Ευγενία, η Γέλη, ο Δημήτρης, ο Φίλιππος, η Δανάη και ο Δημήτρης να έχουν υγεία. Να αγαπάνε τον αθλητισμό και να μην τους φέρνω δάκρυα στα μάτια, αλλά χαρά. Αλλά τώρα, ας απολαύσουμε τη ζωή. Τη ζωή μας που συνεχίζεται. Συγκινημένος και ο Παναγιώτης.